Με το νομοσχέδιο αυτό, με πλήθος διατάξεων σε 88 άρθρα, η κυβέρνηση ένα και μόνο στόχο έχει. Το πώς θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον επιτελικό ρόλο του αστικού κράτους. Και οι όποιες επιμέρους διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟ περιορίζονται στο πλήθος των διατάξεων, στο ύφος, στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση, με μομφές του τύπου «το νομοσχέδιο δεν συνιστά δείγμα καλής νομοθέτησης, δεν διέπεται από ενιαία λογική, είναι σκούπα νομοσχέδιο» κτλ. Και φυσικά όχι με την ουσία των διατάξεων και την κοινή τους στόχευση. Ούτε φυσικά μπορούμε να πιστέψουμε τον κύριο Βορύδη όταν θέτει το δίλημα «πολλές τροπολογίες ή όλες σε ένα νομοσχέδιο». Και οι 4 υπουργικές τροπολογίες που καταθέσατε, κύριε Βορύδη, με 23 άρθρα, χθες το βράδυ τις καταθέσατε. Γιατί, τι είναι? Γιατί να τις φέρετε και αυτές σε ένα νομοσχέδιο? Αφήστε λοιπόν τις υποκρισίες. Κατά βάση, οι διατάξεις αυτές του σχεδίου νόμου συντείνουν σε μια ακόμη πιο συγκεντρωμένη, ευέλικτη και σκληρή κρατική διοίκηση, πιο στεναδεμένη με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά ανθρώπινο δυναμικό που να υπηρετεί τους στόχους του αστικού κράτους. Για μια τοπική και περιφερειακή διοίκηση που θα παίζει πρωταγωνιστικό και προωθητικό ρόλο στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, στη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με νέα ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία, μέσα από την ασφιχτική και συνεχή υποχρηματοδότηση, την ανταποδοτικότητα που οδηγεί τα λαϊκά νοικοκυριά να βάζουν ολοένα και βαθύτερα το χέρι στη τσέπη, με αύξηση φόρων και τελών, την κατάργηση ή την παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, το τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για ρυθμίσεις θεμάτων των ΟΤΑ, όπως και για τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, προβλέποντας διάθεση των κεντρικών αυτοτελών πόρων επενδυτικών δαπανών των Δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, λόγω φυσικά της χρόνιας υποχρηματοδότησης, καθώς και την αντιδημοκρατική διάταξη για τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία καλείται να συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών με απόφαση του 3/5 των μελών της. Σε τελική ανάλυση, επιδιώκεται ένα κράτος πιο επιθετικό σε βάρος των λαϊκών διεκδικήσεων και συνάμα πιο ικανό να προωθεί χωρίς καμία καθυστέρηση σε όλους τους τομείς όλα όσα απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις καπιταλιστικές επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την καπιταλιστική ανάπτυξη και τον οξύτατο καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για τις μνημονιακές προτεραιότητες, τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και για τις επικίνδυνες άκρως αντιλαϊκές συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ και της ΓΚΡΕΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την επιτάχυνση των όσων προβλέπονται στο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, για ακόμα περισσότερα νέα κίνητρα φόρου απαλλαγές και επιδοτήσεις, για να επενδυθούν συσσωρευμένα κεφάλαια και κυρίως για να καταβροχθήσουν οι όμιλοι τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, τα ποσά αυτά θα φορτωθούν στο λαό και πάλι, μαζί με τις αντεργατικές ανατροπές που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτό τον στόχο υπηρετεί και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την αντιμετώπιση τάχατες των φαινομένων διαφθοράς, ενίσχυσης της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, το οποίο θα καταρτίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού. Βέβαια, το πόσο ανεξάρτητη είναι η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας φαίνεται από τη σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού για την υλοποίηση αυτού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που απαρτίζεται κατά βάση από κυβερνητικά στελέχη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως και ο ΑΣΕΠ, και οι άλλες, μόνο κατ' όνομα ανεξάρτητες αρχές, περιβάλλονται με το στέφανο της ανεξαρτησίας από όλους σας και από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί μια τέτοια προσέγγιση διευκόλυνε και διευκολύνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις.
Η διαφθορά και η αδιαφάνεια όμως χαρακτηρίζουν την καπιταλιστική οικονομία την οποία υπηρετείται. Απλούστατα διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, με τις offshore, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μονοπόλια, το κυνηγητό του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους, που αποτελούν και το θερμοκήπιο της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν μπορούν να καταπολεμηθούν αυτά τα φαινόμενα, αλλά ούτε και να ελεγχθούν. Τα περί διαφάνειας και αξιοκρατίας είναι άνευ ουσίας μόνο και μόνο για να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Η μοριοδότηση της δομημένης συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένου που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι δείγμα ενίσχυσης του υποκειμενισμού και της αδιαφάνειας. Όποιος παίρνει κάτω από τα 500 μόρια στη δομημένη συνέντευξη αποκλείεται. Ακόμα και αν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό μορίων που προβλέπεται με προηγούμενη παράγραφο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την αξιοκρατία. Αξιοκρατία, άλλωστε, και συνέντευξη, δομημένη, όπως θέλετε πέστε το, δεν συμβιβάζονται. Τόσο τα κριτήρια των προσλήψεων, όσο και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού κάποιων. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, υπολειτουργούν και ο κόσμος ταλαιπωρείται επειδή ακριβώς η κυβέρνηση τις υποβαθμίζει συνειδητά και δεν καλύπτει τα κενά που υπάρχουν σε αυτές με μόνιμους διορισμούς. Και το ΚΚΕ δεν θα πέσει στην παγίδα ούτε της λεγόμενης μοριοδότησης, ούτε του παζαρέματος και διαφόρων άλλων προτάσεων που κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, στα άλλα κόμματα. Εμείς δεν διαμορφώνουμε άποψη σαν αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, ότι οι καλοί και άξιοι προσλαμβάνονται και οι ανάξιοι μένουν απ' έξω. Ακόμα και η όποια μοριοδότηση με ένα μέτρητο καταλόγων υποκειμενικών κριτηρίων, είναι σίγουρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων θα μείνουν χωρίς μονιμοποίηση και θα συνεχίζεται η ομοιρία τους. Σήμερα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος διορισμού, ούτε γενικά η θεσμοθέτηση κριτηρίων πρόσληψης, αλλά το γεγονός ότι δεν γίνονται διορισμοί, με συνέπειες στις υπηρεσίες, με όποιες συνέπειες έχει αυτό στις υπηρεσίες και στα κοινωνικά δικαιώματα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, με πλήρη εργασιακά συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε νέους παραγωγικούς κλάδους με βάση τις σύγχρονες και ολοένα αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ως ΚΚΕ πως το επιτελικό κράτος που επιδιώκετε να φτιάξετε, να το εξυγχρονίσετε, να το ενδυναμώσετε, προωθείται μέσα από πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων, όπως αυτές που προβλέπει το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση των σπουδαστών και σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στις ειδικότητες αναλυτών δημοσίων πολιτικών, νομοτεχνών και αναλυτών ψηφιακής πολιτικής για την ένταξή του στον κλάδο ΠΕ επιτελικών στελεχών. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που φέρνουν όλες οι κυβερνήσεις οφείλονται στο γεγονός πως δεν υπήρχαν μέχρι τώρα διοικητικές θέσεις αναλυτών δημοσίων πολιτικών στα Υπουργεία. Μήπως εάν κάποιος από αυτά τα στελέχη εισηγηθεί για παράδειγμα στον Υπουργό Εργασίας ότι η πολιτική ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης θα οδηγήσει σε εξαθλίωση τους ασφαλισμένους, πρόκειται η κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτή την πολιτική? Φυσικά και όχι. Πιο πιθανό είναι να ανακαλέσει τον ίδιο τον υπάλληλο ως ακατάλληλο για αυτή τη θέση. Η εφαρμογή μιας αντιλαϊκής πολιτικής δεν οφείλεται λοιπόν σε άγνοια των συνεπειών της, αλλά στην απόλυτη συνέπεια με την οποία οι κυβερνήσεις σας υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Όσον αφορά την ειδικότητα νομοτεχνών, πιστεύει κανένας πως η κακή ποιότητα των νόμων, και αναφερόμαστε στο τεχνικό κομμάτι, στο τεχνικό σκέλος και όχι στην ουσία τους, οι ασάφιές τους ή οι διάσπαρτες διατάξεις για ένα ζήτημα σε νόμους εντελώς άσχετους, οφείλονται στην έλλειψη νομοτεχνών στα Υπουργεία? Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τα δικά σας επιτελεία στερούνται μήπως τέτοιων γνώσεων? Όχι βέβαια. Πρόκειται για διαχρονική πρακτική όλων των κυβερνήσεων, που την καταγγέλνουν βέβαια όσο είναι στην αντιπολίτευση, να φέρνουν άσχετες διατάξεις ή τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε άσχετα νομοσχέδιο. Καλή ώρα. Πόσες φορές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν έχει καταγγείλει αυτό το φαινόμενο?
Δικό σας λοιπόν δημιούργημα είναι αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι εξαιρετικά βολικό για τις κυβερνήσεις να αδυνατούν οι εργαζόμενοι λόγω της πολυπλοκότητας ή της δημιουργικής ασάφειας των διατάξεων να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Σε ό,τι αφορά τους αναλυτές ψηφιακής πολιτικής, η δημιουργία της συγκεκριμένης ειδικότητας εντάσσεται στην προσπάθεια για το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, που αποτελεί στόχο όλων των αστικών κομμάτων. Ασφαλώς και εμείς υποστηρίζουμε τους αναγκαίους εξυγχρονισμούς που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε ορισμένες υπηρεσίες ή να μειώσουν το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις. Οι σημαντικές εφαρμογές των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής δεν είναι παρά ένα εργαλείο. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ποιος τις έχει στα χέρια του και για ποιο σκοπό τις χρησιμοποιεί. Η προώθησή του στα σημερινά πλαίσια στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, ενώ δημιουργεί πρωτοφανείς δυνατότητες μαζικής καταστολής και φακελώματος. Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών λοιπόν δεν έχει μόνο τη διάσταση που εσείς θέλετε να προβάλλετε, δηλαδή τη γρήγορη έκδοση ενός πιστοποιητικού. Αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους αποτελούν μεταξύ άλλων και η ταχύτερη ίσπραξη των αντιλαϊκών φόρων και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κατοικιών. Δεν γνωρίζετε μήπως ότι το κράτος εξαρτάται 100% από ιδιωτικές εταιρείες για τη σχεδίαση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών? Δεν γνωρίζετε πως πολλά από αυτά τα πληροφοριακά συστήματα σχεδιάστηκαν από διαφορετικές εταιρείες με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και είναι αδύνατον να υπάρξει λειτουργικότητα μεταξύ τους? Πώς αλήθεια θα καταφέρουν οι αναλυτές ψηφιακής πολιτικής να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα? Και εκτός των άλλων, οι διατάξεις αυτές εντείνουν το διαχωρισμό και τη διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση εργαζομένων με τα ίδια τυπικά προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία. Τώρα, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη μετατροπή της δασικής υπηρεσίας από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατά τη γνώμη μας, αποτελεί μια ακόμη πράξη του δράματος που κορυφώθηκε πέρυσι με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα. Και αυτό αποτέλεσμα της διαχρονικά ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Κύριο χαρακτηριστικό της η εγκατάλειψη των δασών, αφού η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία τους δεν ήταν κερδοφόρα για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Δεν έπιασε ο πόνος ξαφνικά την κυβέρνηση για την εύρυθμη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών. Η εξαγγελθής αυτή μεταφορά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ένας κρίκος στα σχέδιά σας για την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων που καραδοκούν σαν τις ίενες να εισβάλλουν ολοκληρωτικά στα δάση. Συνιστά ακόμη μεγαλύτερη αποχώρηση του κράτους από τη διαχείριση των δασών και η απευθείας εκχώρησή τους στους ονομαζόμενους αναδόχους, νονούς του δάσους, που σαν τους νονούς της νύχτας βρήκαν ευκαιρία να κερδοφορήσουν. Αν πράγματι σας ένοιαζε η δασική υπηρεσία και το προσωπικό τους, θα εξασφαλίζατε όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας με πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, που σύμφωνα με τους ίδιους εργαζόμενους ανέρχονται σε 2.500 όλων των ειδικοτήτων και τουλάχιστον 10.000 εργατοτεχνικό προσωπικό, για να μπορεί η δασική υπηρεσία να μελετά και να εκτελεί τα απαραίτητα δασοτεχνικά έργα, να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δασικές πυρκαγιές στο πλαίσιο της διαχείρισής του. Όσο δε για τους δασωμένους αγρούς, η διάταξη του άρθρου 80 μπορεί να λύνει ορισμένα ζητήματα, αλλά δεν αναιρεί την εμπορευματοποίηση της γης. Για να μπορεί η δασική υπηρεσία της χώρας μας να ανταποκριθεί στην ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών, χρειάζονται προϋποθέσεις που είναι αντίθετες με την κυβερνητική δασική πολιτική, την πολιτική γης που ακολουθείται και στοχεύει μόνο στη ληστρική εκμετάλλευση του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και σε βάρος του λαού. Χρειάζεται μια άλλη δασική πολιτική με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών που για να υλοποιηθεί χρειάζονται άλλες πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που μόνο μια εργατική εξουσία μπορεί να εξασφαλίσει. Και παρεπιπτόντως, κύριε Υπουργέ, όχι σε εσάς, αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έδωσε η κυβέρνηση διαφορετικές παρατάσεις σε διαφορετικές περιοχές για τους δασικούς χάρτες. Έχουν γκει στα κάγκελα.
οι ενδιαφερόμενοι. Που για χίλιους δυο λόγους, λόγω πανδημίας κυρίως, πολλοί δεν πρόλαβαν τις ενστάσεις. Σας έχουμε κάνει μία πρόταση. Η ανάγκη να παραταθούν μέχρι το τέλος του 2022 προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι. Και αφήστε αυτά τα περί τρόικας και χρονοδιαγράμματος. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους δασωμένους αγρούς. Και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Και εδώ πρέπει η κυβέρνηση να το δει με διαφορετικό μάτι και να δώσει τον απαραίτητο χρόνο. Αν όχι μέχρι τέλος του χρόνου, θα πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να δοθεί αυτή η παράταση. Τέλος, αναφορικά με την άσκηση των ειδικευμένων νοσηλευτών στην ειδικότητα νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες. Ρυθμίζει το μέρος της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της ειδικότητας των νοσηλευτών, για την οποία εμείς έχουμε τοποθετηθεί ως ΚΚΕ αρνητικά. Η ανάγκη της ουσιαστικής και σύγχρονης εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, όντως, και πρέπει να αποτελεί στοιχείο της βασικής προπτυχιακής εκπαίδευσης, με τον εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση των μαθημάτων της ύλη και με την καθιέρωση εντός του πτυχίου των κατευθύνσεων που είναι αναγκαίες και επιλέγουν οι φοιτητές. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου θα πρέπει να προβλέπεται η καθολική επιμόρφωση των νοσηλευτών. Όμως αυτή η ρύθμιση είναι ένα ακόμη βήμα που ενισχύει την υποβάθμιση της βασικής εκπαίδευσης υπέρ της καθιέρωσης αποσπασματικών και περιορισμένων δεξιοτήτων μετά το πτυχίο. Κατά συνέπεια, κλείνοντας, το συμπέρασμα που εμείς βγάζουμε ως ΚΚΕ είναι ότι αυτό το κράτος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη, όπως υποκριτικά λέτε σε όλες σας τις διακηρύξεις, διότι αναγκαίος όρος για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του είναι να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τις πιέσεις που ασκεί ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας. Ένα τέτοιο κράτος θέλουν οι καπιταλιστές. Αυτό το κράτος υπηρετείται για λογαριασμό των καπιταλιστών. Μια καλοδουλεμένη μηχανή που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το κράτος υπηρετείτε όλοι σας. Μόνο αν φανταστεί κανείς το ενιαίο και αδιαίρετο μηχανισμό ενός κοινού μηχανικού ρολογιού, όπου το κάθε μικρό ή μεγάλο γρανάζι του μπορεί να κινηθεί μόνο σε συστοιχεία και συγχρονισμό με τα υπόλοιπα, τότε θα μπορέσει να κατανοήσει βαθύτερα και τον ενιαίο χαρακτήρα του πολύπλοκου μηχανισμού του αστικού κράτους και τις επιδιώξεις του. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο. Το δίλημα σήμερα που προβάλλει για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν είναι διάφανο ή αδιάφανο κράτος, δεν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό κράτος. Το δίλημα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα είναι κράτος για ποιον. Εάν το κράτος θα είναι το αστικό επιτελικό κράτος ή το εργατικό λαϊκό κράτος. Το ΚΚΕ υπηρετεί το δεύτερο. Αυτό θέλουμε να οικοδομήσουμε από το λαό για το λαό.